Μετά τους αρρωτικούς ελέγχους για τη μη χρήση μάσκα στο Ηράκλειο, έρχεται σαφάρι ελέγχων και προστήμων για τα πληγωμένα δέντρα, στα οποία οι ιδιοκτήτες καταστημάτων τοποθετούν σκοινιά και άλλες κατασκευές είτε για την σκίαση, είτε για φωτισμό, είτε για άλλες λειτουργικές και αισθητικές ανάγκες. Σύμφωνα με τον Μαρίνο Πατακό, υπάρχουν καταγγελίες από πολίτες καθώς και από την Υπηρεσία Πρασίνου, οι οποίες κάνουν λόγο για κακοποίηση των δέντρων. Το φαινόμενο αυτό αφορά την κακοποίηση, θα έλεγα σε εισαγωγικά, των δέντρων. Αυτό απαγορεύεται. Κορδόνι απαγορεύεται στο δέντρο. Απαγορεύεται η επαφή οποιοδήποτε αντικειμένου, ακόμη και ηλεκτρικών λαπτήρων στους κορμούς των δέντρων. Δένοντας κάποια σκοινιά, βάζοντας κάποια φώτα ή κάποιες κατασκευές, τέλος πάντων μικρές, πάνω στα δέντρα, ότι αυτό το πράγμα τους δημιουργεί πρόβλημα. Πληγώνει τα δέντρα. Το θεωρώ παραλογισμό, είναι παράδοξο. Οι περιπτώσεις έχουν ήδη καταγραφεί από τη Δημοτική Αστυνομία, άνδρες στις οποίες ξεκινούν ελέγχους για την επιβολή τσουχτερών προστήμων από 150 έως 800 ευρώ. Υπάρχουν όμως και άλλες περιπτώσεις που αφορούν το Δήμο, δηλαδή οι καφετέρες του Δήμου, έτσι δεν είναι? Αφορούν όλες τις περιπτώσεις, δεν εξαιρείται κανείς. Είτε είναι δημοτική επιχείρηση, είτε είναι ιδιωτική, είτε οποιαδήποτε υγειονομική επιχείρηση. Δεν μπορώ να το πιστέψω ότι στις μέρες μας, ενώ εμείς φροντίζουμε αυτά τα δέντρα γύρω από τα μαγαζιά μας, γιατί αυτά είναι που μας προσφέρουν και ωραίους εξωτερικούς χώρους, να το χρεωνόμαστε γι' αυτό σαν καταστηματάρχες ότι δημιουργούμε πρόβλημα στα δέντρα. Στο άκουσμα των προστήμων, ορισμένοι ιδιοκτήτες καφέ αφαίρεσαν τον σπάγκο από τα δέντρα και με χιούμορ σχολίαζαν ότι υπήρξε φροντίδα και άμεσα ανακούφιση των πληγωμένων δέντρων από τον πόνο με πάγο και ντεπών. Το φωτογραφήθηκαν τα δέντρα γιατί υπήρχε θέμα ό,τι αφορά τα δεσίματα που λένε απάνω στις κορδόνια τους, στα κορδόνια τους. Πέρα από τα σκοινιά, τα φωτιστικά και τις κάθε είδους κατασκευές στα δέντρα, ο τηλεοπτικός φακός κατέγραψε και τα αξεσουάρ για τον καθαρισμό τζαμιών αυτοκινήτων από αλλοδαπούς, οι οποίοι τα στόλισαν πάνω στα δέντρα. Ο τηλεοπτικός φακός κατέγραψε και τον ξεχασμένο στολισμό ανάμεσα στα δέντρα στην πλατεία Κορνάρου με τον Μαρίνο Πατακό να απαντά. Δηλαδή, κύριε Πατακέ, τα Χριστούγεννα που μπαίνουν τα φωτάκια στα δέντρα και τα βάζει ο Δήμος. Εκεί είναι όλα καλά και εδώ πέρα έχουμε και τώρα σε αυτή την περίπτωση πληγώνουμε τα δέντρα. Είναι ρητορική η ερώτηση που κάνετε, κυρία Μακάκη. Όταν πρόκειται για δημόσιες παρεμβάσεις δημοτικές που γίνονται με μελέτη, με προσοχή ή με τέλος πάντων με αδειοδότηση, έχει μεγάλη διαφορά από την αυθαιρεσία. Και απορώ γιατί κυρίως στις μέρες των γιορτών βλέπω ότι και ο ίδιος ο Δήμος βάζει πάνω στα δέντρα και χριστουγεννιάτικα και φώτα και κατασκευές και προβολής, άρα το θεωρώ υπερβολικό.